Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τις εξελίξεις. Μάχνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να δώσουμε όμως το λόγο πρώτα στους ειδικούς και ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες δύο ημέρες και εδώ στην χώρα μας αλλά και γενικότερα στα Βαλκάνια. Είναι ο καθηγητής σεισμολογίας και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, ο κύριος Άκης Τσελέντης. Κύριε Τσελέντη, καλησπέρα από την Πάτρα. Καλησπέρα σας. Και μην ξεχνάτε ότι εγώ έχω φτιάξει το σεισμολογικό της Πάτρας και ξεκίνησα την καριέρα μου από την Πάτρα. Δεν το ξεχνάμε καθόλου και πιστέψτε με, ο κόσμος μας ζητάει να σας βγάλουμε αυτές τις ώρες. Θέλω να μας δώσετε μια εκτίμηση για τα όσα έχουν συμβεί από χθες τα ξημερώματα στην Αλβανία. Είχαμε τον σεισμό στην Αύπαχτο που ακούσαμε και δηλώσεις σας ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είχαμε και σήμερα ένα μεγάλο σεισμό ανάμεσα στα Κύθυρα και την Κρήτη. Αν δεν αφήσουμε τον κόσμο τώρα ότι δεν έχουν σχέση με την Αλβανία. Και όμως δεν έχουν σχέση. Ο αλβανικός σεισμός δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε ένα ρήγμα στον ελλαδικό χώρο. Καμία σχέση απολύτως. Ήταν γεγονότα τα οποία θα συνέβαιναν κάποια στιγμή και συνέβησαν. Το σημερινό γεγονός έγινε νότια των Αντικυθύρων, νοτιοδυτικά. Ευτυχώς ήταν μεγάλου βάθους, 70 χιλιόμετρων, και σεισμοί αυτού του βάθους δεν δίνουν μετασεισμικές ακολουθίες. Αν ήταν ελιχότερα και λίγο ανατολικότερα, θα είχαμε προβλήματα στα Χανιά. Ευτυχώς έγινε εκεί κάτω. Είναι βέβαια σε μια περιοχή η οποία έχει τεράστιο σεισμικό δυναμικό. Εκεί δείχνει ακόμα και φτάρια. Στην περιοχή αυτή όμως δεν έχουμε δει κάτι εκτός από το σημερινό σεισμό να έχουμε κάποια μετατόπιση. Και το άλλο το οποίο έχω να πω είναι ότι στην περιοχή αυτή φτιάχνουμε ένα τεράστιο κέντρο σεισμολογικό, μετεωρολογικό, αστροφυσικό στα Αντικύθυρα. Πήραμε μια επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 24 εκατομμυρίων ευρώ και σε λίγο θα φτιάξουμε μια φοβερή μονάδα σεισμολογική εκεί πέρα, η οποία θα παρακολουθεί όλο αυτό το κομμάτι, γιατί το τμήμα μεταξύ Κυθύρων και Χανιών έχει ένα μεγάλο κενό και κάποια στιγμή στο μέλλον, μπορεί σε 10, 15, 20 χρόνια, μπορεί και λίγο νωρίτερα, να έχουμε ένα μεγάλο σεισμό. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω το εξής, μάθω συγγνώμη, επειδή σας άκουσα και σε αρκετά μέσα να το λέτε σήμερα και θυμάμαι και παλιές σας δηλώσεις, να πάμε λίγο στο κομμάτι της Αλβανίας. Είχατε στην ουσία προαναγγείλει, είχατε πει μάλλον, ότι σας τρομάζει λίγο η περιοχή μετά τον σεισμό που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες εκεί. Και ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι τα κτίρια στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι όχι καλά, είναι σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος και τώρα, όσα διατηρήθηκαν από τον σεισμό, να πέσουν. Ακούστε, να πιάσουμε τα τέσσερα θέματα. Εγώ μετά το σεισμό που έγινε στην Πάρνηθα, έκατσα και είπα ότι αυτό ο σεισμό ήταν 5,4. Είπα ότι ένα σεισμό του τσάξ του 6,4, ένα ρίχτερ πιο μεγάλο, θα έχει ενέργεια 33 φορές μεγαλύτερη. Ναι. Το πιάσανε αυτό οι Αλβανοί και συγκεκριμένα βγαίνει ο Πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Μπέτα, ποιος λεγόταν, και λέει ο Τσελέντης, είπε ότι θα γίνει στα Βαλκάνια σεισμό 33 επί 5, πόσο κάνει, 150 ρίχτερ. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Η ενέργεια είναι πιο πολύ. Αμέσως μετά κάνει ένα σεισμό 5,8 στην περιοχή αυτή. Εγώ κοιτάω την περιοχή αυτή, βλέπω ότι υπήρχε ρήγμα, το οποίο είχε από το 26 να ενεργοποιηθεί. Μαθαίνω ότι τα κτίρια εκεί κάτω ήταν όλα σάπια και λέω πάνω στις περιοχές της Αλβανίας ότι εδώ πέρα θα μπορεί να θρυνήσετε τέτοιο να έχετε μεγάλα προβλήματα. Και δεν ήταν πρόβλημα, ήταν μια εκτίμηση για την περιοχή. Δυστυχώς απαλληλεύτηκα. Τώρα, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι Αλβανοί, όταν ήταν στην Ελλάδα, οι μετανάστες, ήταν δουλευταράδες. Ήταν στους δικούς μας που κάθαν στο Αγίο Νικολάου και πήραν το φραπέ τους και δεν πήγαν να μαζέψουν μια ελιά. Οι Αλβανοί μου δουλεύανε και μαζέψανε χρήματα. Τα χρήματα αυτά λοιπόν τα επενδύσανε στις ακτές της Αδριατικής, στο Δυράχιο, που είναι μια περιοχή πολύ μεγάλο κάλο, στο Θουμάν, άλλη παραλιακή πόλη. Αλλά τα χτίσανε τα κτίρια αυτά σε μία νύχτα μέσα, χωρίς αντισυμπικό κανονισμό, πάνω στην Τάμο. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις επιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε καταρρεύσεις τρομακτικές εκεί πέρα. Και τα σπίτια τα οποία δεν έχουν καταρρεύσει, εκείνο το μεγάλο πρόβλημα τώρα, έχουν υποστεί ζημιές από τον κύριο σεισμό. Και αυτά είναι επικίνδυνα να πέφτουν με κάθε μεγάλο μετασεισμό. Χθες έπεσε ένα σπίτι με 5,3 ρίχτερ. Ναι. Και επειδή η μετασεισμική ακολουθία θα κρατήσει μήνες εκεί πάνω, φοβάμαι ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των θυμάτων, διότι εκτός από όσοι είναι αναγνωρούμενοι μέσα στα ερείπια πλέον και θεωρούνται μάλλον νεκροί, θα έχουμε νέα θύματα από νέες καταρρεύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Και το άλλο το οποίο θέλω να πω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξοργίστηκα σήμερα όταν άκουσα να λένε ότι η ΔΟΕ Χανίων, η εφορία Χανίων, λέει υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα, υπάρχει ζημιές. Και είχε χαρακτηρίσει και μου λέει μια κυρία από εκεί μέσα. Τα λέω γιατί ξέρω καλά, γιατί γυναίκα μου από την Κρήτη. Ναι. Ότι λέει το κτίριο αυτό ήταν χαρακτηρισμένο κίτρινο από προηγούμενους σεισμούς και είχαν το θράσος να έχουν ανθρώπους μέσα. Δηλαδή απορώ να οτάξει η περιφέρεια τι έκανε και κάτω. Και το άλλο το άσχημο είναι επίσης ότι το σχολείο στην Κίσα μου υπέστη ζημιές. Δηλαδή βλέπουμε ότι μετά από κάθε σεισμό έχουμε επιπτώσεις σε σχολεία και σε δημόσια κτίρια και δεν μιλάω για τα
τα σχολεία τώρα τη Εκάλη. Εντάξει, μιλάω για τα σχολεία του λαού Τζιγκουγκία, τέτοιο περιεχόν. Και ενώ εδώ και 20 χρόνια υπήρχε πρόγραμμα του, με σκοπό να ελέγξει όλα τα δημόσια κτίρια, δεν έχουν ελεγχθεί ούτε το 22% ούτε το 25%. Και μιλάμε για οπτικό έλεγχο. Η λύση είναι μία. Γιατί υπάρχει το μπαλάκι, ένα μπαλάκι τώρα μεταξύ Δήμων και ΟΑΣΠ. Είναι μία λύση απλή. Κάθε Δήμος έχει μια τεχνική υπηρεσία. Έχει μηχανικούς. Να πει κάθε μήνα δύο μηχανικοί μου θα αφιερώσουν τρεις μέρες να κοιτάνε τα δημόσια κτίρια. Έχουμε λύσει το θέμα σε ένα χρόνο. Μάλιστα. Αυτό. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι, να πω καλησπέρα στον καθηγητή. Μας καλύψατε, κύριε Καθηγητή. Μάλιστα, σε επενθύμησα όταν ήμουν στην Πάτρα, είχαμε συνεχή συνέντευξη. Μας καλύψατε, κύριε καθηγητά. Δεν χρειάζεται να σκουράζουμε άλλους. Ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν έχουν καμία σχέση ο σεισμός στην Αλβανία, στα Βαλκάνια που ακούστηκε, εν πάση περιπτώσει, με τη χώρα μας, άλλα τα δικά μας εδώ. Ναι. Και να επιμείνουμε επιτέλους να καταλάβει η πολιτεία αυτό που λέτε, κυρίως στα σχολεία. Γιατί σε κάτι άσχημο η μεγαλύτερη ζημιά είναι να μην μας συμβεί κάτι στα παιδιά. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καθηγητή. Να πω και κάτι άλλο με ευκαιρία που μου δώσατε. Παρακαλώ, κύριε Τσελεπή. Ακούστε κάτι. Έχουμε στην Ελλάδα τους καλύτερους αντισεισμικούς μηχανικούς. Το καλύτερο αντισεισμικό κανονισμό. Έχουμε τους καλύτερους μηχανικούς. Αλλά υπάρχουν κάποια ξεδιάντροπα άτομα, οι οποίοι βλέπετε και μεταλλάζουν, ξέρω εγώ, χρήση μια πολυκατοικία, την κάνουν ξενοδοχείο, κόβοντα μέσα κολόνε. Γιατί δεν είναι δυνατόν μια πολυκατοικία. Ξαφνικά δεν λέω για παραδοχείο να γίνει ξενοδοχείο. Θυμόσαστε τι είχε γίνει στο Αίγιο με το ξενοδοχείο. Και να έχει ακριβώς, και να έχει μέσα σαλόνια ρεσεψιόν και, και αίσουσε για πρωινά. Είχε βγάλει τις κολόνες για να κάνει εστιατόριο. Είδατε, στο έγινε στο Αίγιο που κόψανε κάποιε κολόνε και πέσανε πέσει πολυκατοικία. Στο Λουτράκι μετά το σεισμό των Αρκιονίδων έπεσε ξενοδοχείο για αυτό το λόγο. Έχω δει με τα μάτια μου εγώ αντίστοιχα περιστατικά. Σε πολλά κτίρια τέτοια υπάρχουν και στη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν. Όπως επίσης είναι και απαράδεκτο σε νησιά να βλέπετε μέσα σε ένα χρόνο, σε πέντε μήνες, να υψώνονται τουριστικά συγκροτήματα, δηλαδή ξενοδοχεία. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς γίνονται απανεύθυνοι στους ανθρώπους και δεν έχουν καμία σχέση να κάνουν με τους μηχανικούς μας. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα μας στο Δελτίο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και εκεί στην Αλβανία. Καλό σας βράδυ.